Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σας. Το ψηφοδέλτιο είναι έτοιμο τελευταία μέρα σήμερα. Το ψηφοδέλτιο είναι πανέτοιμο. Είναι από χθες έχει γίνει η οριστική υποβολή του ψηφοδελτίου και είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τον αγώνα τη μάχη των δημοτικών εκλογών και των περιφερειακών εκλογών. Είναι μια σοβαρή μεγάλη πολιτική μάχη, γιατί και στην τοπική διοίκηση εφαρμόζεται η αντιλαϊκή πολιτική όλων των κυβερνήσεων που τα προηγούμενα χρόνια πήραν μια σειρά από μέτρα, έτσι ώστε να τα χαρακτηριστικά της κεντρικής αντιλαϊκής πολιτικής να τα περάσουν μέσα στην τοπική διοίκηση. Και όταν το λέμε αυτό, εννοούμε το εξής. Πρώτον, μιλάμε για αποκέντρωση, ιδιωτικοποίηση, εμπορευματοποίηση υπηρεσιών, που σημαίνει ότι οι πολίτες και οι εργαζόμενες και οι λαϊκοί οικογένειες υποβάλλονται σε μια διπλή φορολογία, δηλαδή ενώ πληρώνουν πάρα πολλά χρήματα στη φορολογία, στον κρατικό προϋπολογισμό, αναγκάζονται να διπλοπληρώνουν αυτές τις υπηρεσίες και να υπάρχει και έλλειψη σε αυτές. Και από την άλλη, η τοπική διοίκηση και ο Δήμος Βόλου εδώ φυσικά γίνεται ένα πεδίο ανάπτυξης επιχειρηματικών συμφερόντων. Είναι πολλά τα παραδείγματα. Η σημερινή Δημοτική Αρχή ήταν από αυτές τις δημοτικές αρχές που στάθηκαν πραγματικά στο πλευρό των επιχειρηματικών ομίλων και εις βάρος της ζωής και της υγείας των βολιωτών. Μιλάμε για την καύση των σκουπιδιών, μιλάμε για το υγροποιημένο φυσικό αέριο όπου πραγματικά τα υποδέχτηκαν όλα αυτά. Μιλάμε για μια σειρά υπηρεσίες οι οποίες ιδιωτικοποιήθηκαν. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για 25 ιδιωτικοποιημένες υπηρεσίες στο Δήμο Βόλου που ο βολιώτικος λαός της χρησιμοποιώνει, από το πάρκινγκ, το σύστημα στάθμευσης, υπηρεσίες οι οποίες, όπως είναι η παιδική σταθμή, είναι υπηρεσίες στον αθλητισμό κτλ. Που οι λαϊκές οικογένειες τις πληρώνουν, ενώ θα έπρεπε να τις απολαμβάνουν δωρεάν. Για να δώσω το μέγεθος της πολιτικής της ανταποδοτικότητας, θα σας πω το εξής. Ότι η χρηματοδότηση, η κρατική προς την τοπική διοίκηση και στο Δήμο Βόλου έχει μειωθεί 60% τα τελευταία χρόνια. Μιλάμε ότι τα τελευταία 10 χρόνια οφείλονται 30 δισεκατομμύρια στον χώρο της τοπικής διοίκησης. Τα χρήματα τα οποία δίνει ο κρατικός προϋπολογισμός από τους κεντρικούς αυτοδιοίκητους πόρους είναι 24 εκατομμύρια και δεν επαρκούν ούτε για τη μισθοδοσία του προσωπικού, ενώ οι βολιώτες στα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού πληρώνουμε πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ, χώρια αυτά τα οποία πληρώνουμε για την ίδρυυση, για το νερό στη ΔΕΗ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ακριβοπληρώνουμε τις υπηρεσίες του Δήμου και αυτή η πολιτική θα έχει συνέχεια από εδώ και πέρα, θα μεγιστοποιηθεί, είναι στρατηγική του κράτους, όπως και στις άλλες κοινωνικές υπηρεσίες, στους άλλους τομείς κοινωνικής πολιτικής, κάνουν περικοπές προκειμένου να έχουν τα ματωμένα πλεονάσματα που λέμε, προκειμένου να πιάσουν την επενδυτική βαθμία, μια πολιτική που ακολουθούσαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις και οι σημερινοί, κόβουν λοιπόν από χρήματα που είναι να δώσουν στην κοινωνική πολιτική και φυσικά χρήματα που είναι να δώσουν στην τοπική διοίκηση. Άρα το μέλλον, και γι' αυτό και λέγαμε και πριν από τις βουλευτικές εκλογές ότι έρχονται τα χειρότερα, αυτή η ανταποδοτικότητα, η διπλή φορολογία που λέμε εμείς προς την τοπική διοίκηση θα αυξηθεί και ταυτόχρονα θα συνεχίσει η τοπική διοίκηση να γίνεται ένα πεδίο προώθησης των μεγάλων επιχειρηματικών και εργολαβικών συμφερόντων. Αυτή την πολιτική ακολούθησε η Δημοτική Αρχή ΜΠΕΟ και αυτή την πολιτική, θα μου επιτρέψετε να πω, υποστηρίζει, τουλάχιστον από τις δηλώσεις τις οποίες έχουμε δει μέχρι τώρα, και ο άλλος έτερος υποψήφιος, ο Νίκος Παπαπέτρος, που τον στηρίζει το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα μικρότερα κόμματα, αυτά τα κόμματα που εμείς λέμε κόμματα μιας χρήσης, και από τις δηλώσεις του μέχρι τώρα δεν έχει σταθεί απέναντι στα μεγάλα, στην πολιτική που δημιουργεί όλα αυτά τα μεγάλα προβλήματα στην πόλη. Αντίθετα, δίνει τα διαπιστευτήριά του καθημερινά και στους επιχειρηματικούς ομίλους. Εγώ είδα κάποιους οι οποίοι να έχει τη στήριξή τους μπροστά στις δημοτικές εκλογές. Δημοψήφισμα για το θέμα της ΑΓΕΤ. Αν ψηφίσετε ΜΠΕΟ ή Παπαπέτρο, εσείς λέτε το ίδιο είναι? Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Έχει τοποθετηθεί και ξεκάθαρα, τέλος πάντων, θολά ας το πούμε, ήδη στην εκδήλωση για το περιβάλλον την οποία είχε κάνει, είχε μιλήσει και είχε πει ότι δεν, τέλος πάντων, μπορεί να μολύνει και να μην μολύνει το LNG το μπαγκαστικό και ότι τέλος πάντων δεν έχουν ιδιοληψίες. Βεβαίως, ακριβώς έτσι τα είπε. Ακούσαμε, δεν έχουμε ιδιοληψίες απέναντι στην καύση, να καίγεται το υπόλοιμα, άρα είναι υπέρ της καύσης, όπως δεν είχε ιδιοληψίες και αγγυλώσεις απέναντι στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Αυτά λέει ο κύριος Παπαπέτρος. Όπως και στην παρουσίαση του προγράμματός του, μίλησε για ουδέτερη κλιματική, κλιματικά πόλη,
ουδέτερο κλιματικό βόλου, που ουσιαστικά αυτός ο όρος που χρησιμοποιεί είναι η επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον. Είναι ο νέος κλιματικός νόμος της Νέας Δημοκρατίας που ενσωμάτωσε αυτές τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που λέει τι ανοίγει το δρόμο για τα πράσινα αρπακτικά, την πράσινη ανάπτυξη που λέμε, που ο λαός του Βόλου το έχει ζήσει στο πετσί του, την έχει πληρώσει πανάκριβα και με τις ανακοινήσεις στην ενέργεια, αλλά και με την ενεργειακή στροφή. Έχω πέσει λίγο, δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα. Δηλαδή, δεν περίμενα να βάλετε στην ίδια ζυγαριά. Φωνάζετε πιο πολύ για τον Μπέο, φωνάζετε λιγότερο για τον Παπαπέτρο. Τώρα βλέπω ότι βάζετε Μπέο Παπαπέτρο στην ίδια ζυγαριά. Πολιτικά. Το ΚΚΕ το έκανε αυτό και για το ΣΥΡΙΖΑ και για το ΠΑΣΟ και για την Δημοκρατία. Το έκανε, αλλά μα περίμενα στις δημοτικές εκλογές. Ταυτίζονται. Δεν περίμενα πολιτικά να το κάνετε αυτό. Όταν ταυτίζονται πολιτικά και όταν για τη ζητήματα που αφορούν την τοπική διοίκηση ουσιαστικά συμφωνούν, εκεί ακριβώς τους ταυτίζουμε. Δεν έχει πει κάτι διαφορετικό ο κύριος Παπαπέτρος από τον κύριο Μπέο για τα ζητήματα που αφορούν και ανέφερα πριν την πολιτική που αφορούν την τοπική διοίκηση και το Δήμο Βόλου. Και για τα ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον και για όλα. Δηλαδή την πράσινη ανάπτυξη υποστηρίζει ο Μπέος, την πράσινη ανάπτυξη υποστηρίζει και ο Παπαπέτρος. Την επιχειρηματική δραστηριότητα, την κοινοτομία, την επιχειρηματικότητα και όλα αυτά τα οποία προχθές τα έλεγε και ο Μητσοτάκης, υποστηρίζει ο Μπέος, τα ίδια κάνει και ο Παπαπέτρος. Πολιτικά τους ταυτίζουμε, όχι σε επίπεδο συμπεριφοράς, όχι σε επίπεδο δημοκρατικών, να το πω έτσι, δημοκρατικών διαδικασιών. Τα έχουμε καταγγείλει σε σχέση με τον κύριο Μπέο. Είναι η συμπεριφορά του απερίγραπτη, προσβλητική, υβριστική κτλ. Αλλά πολιτικά, ωραία, επιτρέψει να το σταθήσουμε. Αφού γιατί ο Μπέος λοιπόν είναι αυτός που είναι. Εμείς εκτιμούμε ότι συμφωνούν, ωραία, και υπερασπίζουν την ίδια, λοιπόν, αντιλαϊκή στρατηγική στο. Αφού ο Μπέος λοιπόν είναι αυτός που είναι, το ΚΚΕ, γιατί δεν άνοιξε τις πόρτες του, να πει ελάτε εδώ όλοι. Να βάλω και έναν άνθρωπο γνωστό, Βολιώτη, ο οποίος τέλος πάντων είναι συμπαθητικός σε όλους, τον Αποστόλη τον Ριζόπουλο, να πάμε να πάρουμε το Δήμο. Γιατί δεν ανοίξατε τις πόρτες σας? Από ό,τι ξέρω μέχρι τώρα, μόνο το Γαργάλα βάλατε από μέσα. Όλοι οι άλλοι είναι απόξω. Ακούστε. Έχουν γίνει συζητήσεις όλο το προηγούμενο διάστημα. Εμείς παρουσιάσαμε τις θέσεις της Λαϊκής Εισπύρωσης του Κομμουνιστικού Κόμματος. Φτιάξαμε ένα ψηφοδέλτιο στο οποίο συμπορεύονται συναγωνιστές. Και αυτοί οι οποίοι συμφωνούν στο μεγαλύτερο μέρος με τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος για την τοπική διοίκηση, είναι ένα μεγάλο με δεκάδες ανθρώπους, άνθρωποι λαϊκοί αγωνιστές που είναι στους φορείς, στα σωματεία του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος, άνθρωποι που μπορεί να μην συμφωνούν σε όλο με το ΚΚΕ, αλλά που αναγνωρίζουν και την αγωνιστική στάση που είχε το Κομμουνιστικό Κόμμα όλο το προηγούμενο διάστημα και στο Δήμο Βόλου με τη λαϊκή συσπήρωση, αλλά συμφωνούν στο μεγαλύτερο πλαίσιο των θέσεων των οποίων έχει. Τώρα, κάποιοι επέλεξαν να πάνε με τον Παπαπέτρο, όπως κάποιοι άλλοι επιλέγουν να πάνε με τον κύριο Μπέο. Αυτό θα ρωτήσετε εκείνους, γιατί επέλεξαν ακριβώς αυτούς. Το Λιμνιό, ας πούμε, γιατί δεν τον βάλατε από μέσα, τον γνωρίζετε? Ναι, έγιναν συζητήσεις. Λέω ένα όνομα. Έγιναν συζητήσεις με τον κύριο Λιμνιό, απλά επέλεξε να πάει με τον κύριο Παπαπέτρου. Ήταν μια ολόκληρη ομάδα, η ομάδα των οικολόγων. Ναι, μην με βάζετε, κύριε Θεοδόρου. Όχι, γιατί δεν σας βάλω, θα σας βάλω. Μα με βάζετε να απαντώ τα ίδια. Όποιος συμφωνεί με το πλαίσιο το οποίο κατεβάζουμε, στο μεγαλύτερο μέρος του μπορούσε να έρθει και να συνεργαστεί μαζί μας. Φαίνεται ότι επιλέξαν ένα άλλο δρόμο και με επιτρέψετε να πω ότι αυτή η πολιτική συμπεριφορά, και ως το ακούσει ο κύριος Λινιός, γιατί δεν είναι μόνο ο κύριος Λινιός, στην ομάδα αυτή ήταν υποψήφιοι του Μέρα 25, ήταν υποψήφιοι της Πλεύσης Ελευθερίας και εκτιμούμε ότι αυτή η ομάδα κάτω από το πρόσχημα να δημιουργήσουν ένα μέτωπο απέναντι στη συνδημοτική αρχή, ουσιαστικά κρύβουν το εξής. Κρύβουν τη δημιουργία και την αναδιάταξη ενός νέου πόλου στο χώρο της κέντρο-αριστεράς, να το πω έτσι. Έχει να κάνει με διεργασίες που γίνονται και σε κεντρικό επίπεδο ύστερα από την υποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι μια γενικότερη πολιτική. Εσάς τι σας πειράζει αυτό τώρα, για το Δήμο Βόλου λέμε. Και κυρίως αυτό το εκμεταλλεύεται ο κύριος Παπαπέτρος και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πίσω από αυτό το μέτωπο δεν ανοίγει πραγματικά η συζήτηση για τα πραγματικά προβλήματα της πόλης, αυτά που προανέφερα στην αρχή, για αυτό το οποίο βασανίζει τους ίδιους τους βολιώτες, για αυτή την πολιτική η οποία δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στις λαϊκές οικογένειες της πόλης. Έτσι λοιπόν, με όλο αυτό το οποίο έχει δημιουργηθεί, έχουν αφήσει στα αζήτητα τη συζήτηση πάνω στα πραγματικά προβλήματα, έχουν αφήσει στα αζήτητα τη συζήτηση για το πώς
οι Βολιώτες θα διεκδικήσουν μια καλύτερη ζωή. Θα μπορούσατε πολιτικά κι εσείς να ανοίξετε τώρα. Και το ΚΚΕ για άλλη μια φορά έκλεισε σαν κοχύλι, σαν αμοιβάδα. Όχι, και κράτησε όλους απ' έξω. Αυτό που κάνετε όλα τα χρόνια, αλλά. Ναι, αυτό είναι η δική σας αντίληψη. Δική μου είναι, δεν είναι λουνού, βέβαια. Είναι η δική σας αντίληψη και αν παρακολουθείτε τα τεκτενόμενα και στην πόλη θα δείτε ότι είναι δεκάδες αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ΚΚΕ, αλλά όπως είπα πριν συμπορεύονται με το ΚΚΕ, ακόμα και αν δεν συμφωνούν σε όλα, γιατί συμφωνούν στα βασικά και επειδή αναγνωρίζουν την αγωνιστική του στάση όλα τα προηγούμενα χρόνια και σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο, αλλά και εδώ στην πόλη, με τις παρεμβάσεις που έχουμε κάνει και ως Λαϊκή Συσπήρωση και ως Λαϊκή Συσπήρωση Βόλου και ως Λαϊκή Συσπήρωση Θεσσαλίας, αλλά και ως Τομεακή Επιτροπή Μαγνησίας. Και η αύξηση ακριβώς και του ποσοστού που είχαμε και στην Μαγνησία δείχνει ακριβώς αυτή την εκτίμηση, το ανεβασμένο κύρος του κόμματος και της Λαϊκής Συσπήρωσης σε αυτόν τον κόσμο που βρίσκεται μαζί μας, είναι στην ίδια. Άρα λοιπόν, το αν ήρθαν ή δεν ήρθαν κάποιοι με τη Λαϊκή Συσπήρωση και το Κομμουνιστικό Κόμμα, πρέπει να τους ρωτήσετε εκείνους γιατί επιλέξαν, ακούστε με, να βρεθούν με τους αντιπροσώπους του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ που εφαρμόζουν όλη αυτή την πολιτική και που τέλος πάντων βάλαν την υπογραφή τους να μετατραπεί η περιοχή της Μαγνησίας σε ένα απέραντο σκουπιδότοπο, φέραν την καύση των σκουπιδιών, προωθήσαν την πολιτική του υγροποιημένου αερίου ώστε να καταστεί κόμβος μεταφοράς. Του αμερικάνικου φυσικού αερίου και ταυτόχρονα εφοπλιστικών συμφερόντων επένδυση, είναι αυτοί οι οποίοι μετατρέψαν την περιοχή της Μαγνησίας σε μια απέραντη αμερικανοανατολική βάση, βάζοντας σε κίνδυνο τον ίδιο το λαό του Βόλου και της Μαγνησίας. Και μάλιστα έχουν τεράστιες ευθύνες όλα αυτά. Οι Αμερικάνοι στο Στεφανοβίκιο τώρα και στο Γεωργούλα, τι σχέση έχουν με το Δήμο Βόλου τώρα, κύριε Ριζόπουλε, γιατί το λέτε αυτό? Έχουν άμεση σχέση. Αυτή τη στιγμή η περιοχή της Μαγνησίας και για τη μετατροπή, είπαμε, της Μαγνησίας σε μια απέραντη βάση, σε μια σούδα της Θεσσαλίας, σε μια σούδα της Θεσσαλίας, έχουν βάλει την υπογραφή τους όλοι. Λεφτά φέρνουν εκεί. Δεν φέρνουν καθόλου λεφτά. Πηγαίνουν στα μαγαζιά του Βόλου, φέρνουν, αγοράζουν, κυκλοφορούν, εκτός λεφτά ότι φέρνουν. Μετατρέπουν το λόγο της Μαγνησίας σε θήτη, δηλαδή σε ένα πεδίο, σε βάσεις οι οποίες προορίζονται για επιθετικά σχέδια απέναντι σε άλλους λαούς, μας μετατρέπουν και σε θύματα. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο στόχαστρο. Στο στόχαστρο των εκείνων των δυνάμεων που έχουν αντίθετα συμφέροντα με τους Αμερικανούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ξέρετε αυτό. Μάλιστα, θα αναφέρω και το εξής. Ήδη υπήρχαν σχόλια, και να το πούμε αυτό, ότι από αστικά μέσα, όχι από το Κομμουνιστικό Κόμμα, ότι ακόμα και η φωτιά, η μεγάλη φωτιά, που δεν υπήρχαν και μέτρα πυροπροστασίας, γιατί και αυτά είναι στα αζήτητα, όπως δεν υπάρχουν και αντισεισμικά μέτρα, όπως δεν υπάρχουν και αντιπλημμυρικά έργα, η φωτιά που πήρε εδώ στη Μαγνησία και που έφτασε μέχρι την Αγίαλο, όπως και η φωτιά στην Αλεξανδρούπολη, ότι μπορεί να σχετίζεται ακριβώς με αυτούς τους συμπεριληστικούς ανταγωνισμούς. Συζητιέται και αυτό, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω, δεν έχω στοιχεία, αλλά πραγματικά, κύριε Ριζόπουλε, αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνετε ότι η φωτιά μπήκε στο Βελεστίνο. Έφτασε μέχρι τη βιομηχανική περιοχή. Ξαναγύρισε πίσω και πήγε μόνη της στην Αρχίαλο. Ακούστε. Δεν νομίζω ότι την πήγαινε αυτή τη φωτιά. Εμείς διαβάζουμε. Ελάτε τώρα, για όνομα του Θεού. Εμείς διαβάζουμε τα υπόθηκε αυτό, ναι. Υπόθηκε αυτό. Υπόθηκε. Η ανοησία των αρμοδίων λοιπόν στην Καράμπα, στην Καράμπα. Και δεν υπόθηκε. Δεν μπορεί τώρα να έχει. Ελάτε και τώρα. Δεν υπόθηκε. Το ξέρετε τον τόπο. Εντάξει, εγώ ξέρω τον τόπο και είμαι στις φωτιές. Και ξέρετε πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Αλλά, ανοησίες, αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι Μπέος και Παπαπέτρος όχι μόνο δεν βάζουν πλάτη ακριβώς για να μετατραπεί και το ξαναλέω σημαντικό ζήτημα λιμάνι, στρατόπεδο Γεωργούλα, Στεφανοβίκιο, Αλμυρός, Ναύσταθμος κτλ. Και το ξαναλέω, τώρα αυτό το οποίο έχουν ψηφίσει είναι να μεταφέρεται πολεμικό και στρατιωτικό υλικό, να κάνουν λογιστικό λιμάνι. Διαλέγεται λοιπόν την ιδεολογική καθαρότητα απέναντι στο Δήμο Βόλου. Επιλέγεται η ιδεολογική καθαρότητα, αυτό που έκανε το ΚΚΕ από το 1974 και μετά. Ακούστε με, κύριε Θεοδωρό. Ακολουθούν. Αλλά λαμβάνεται όμως και την ευθύνη του πράγματος. Μια αντιλαϊκή πολιτική, επιθετική πολιτική απέναντι, αντιδραστική πολιτική απέναντι στα συμφέροντα του βολιώτικου λαού και λόγω της διπλής φορολογίας
και λόγω του το ότι προωθούνται επιχειρηματικά συμφέροντα τη στιγμή που ο βολιώτικος λαός και ο εργαζόμενος δουλεύει με 600 ευρώ και έχει μια σειρά από ελλείψεις, και γιατί εμπορευματοποιούν και ιδιωτικούν τις υπηρεσίες, και γιατί έχουν μετατρέψει και έχουν εμπλέξει την περιοχή μας στα ανατολικά σχέδια, κάνοντας την περιοχή μας στόχο. Όλο αυτό το πακέτο, που είναι πακέτο της κεντρικής πολιτικής στρατηγικής, το υλοποιούν μέσα από την τοπική διοίκηση εδώ στο Βόλο, Μπέος και Παπαπέτρος, όπου δεν έχει πει ούτε μισή κουβέντα για όλα αυτά τα πράγματα. Εμείς αυτό θα ανοίξουμε, εκείνοι που τους καταγγέλνουμε, εκείνοι που θα κάνουμε την αντιπαράθεσή μας. Καταλαβαίνει ο βολιώτικος λαός, είναι ζητήματα που τα έχουμε συζητήσει και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο το προηγούμενο διάστημα, και πραγματικά σας λέω ότι δεν είναι πράγματα τα οποία δεν πρέπει να χαθούν, να μπουν κάτω από το χαλί, κάτω από τον Μπέος, ενάντια στον Μπέο, όχι Μπέο, ο Παπαπέτρος και τις Ευγενικούρες και ξέρετε όλο αυτό το οποίο και τα φώτα και οι πασαρέλες. Αυτό εμείς θα προσπαθήσουμε με την παρέμβασή μας να το σταματήσουμε και να βάλουμε πάνω στο τραπέζι τα πραγματικά προβλήματα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο βολιώτικος λαός, που ζει με 600 με 400 και 700 ευρώ, που έρχεται ο χειμώνας και θα είναι στην ελληνική φτώχεια, που θα καλεστεί αύριο να πληρώσει τα 20 εκατομμύρια που χρωστάει ο Μπέος στη ΔΕΙΑΒ με πανάκριβο νερό, για τις ελλείψεις που υπάρχουν στα μέτρα πολιτικής προστασίας, στην πυροπροστασία, στην αντισεισμική προστασία, αντισεισμική θωράκιση στα αντιπλημμυρικά κλπ. Κλπ. Δεν μπορεί σήμερα να έχεις το 60% των σχολείων με αντισεισμικούς κανονισμούς πριν από το 1989 και να χαριετίζεσαι με πασαρέλες και με υποψηφίους. Πρέπει να μπεις μπροστά και να διεκδικήσεις αυτή τη στιγμή την αντισεισμική θωράκιση των σχολείων και των δημοσίων κτηρίων. Κανείς μέχρι τώρα δεν έχει ανοίξει αυτό το ζήτημα όπως το έχει ανοίξει το Κομμουνιστικό Κόμμα και η Λαϊκή Συσπήρωση. Πρέπει να διεκδικήσεις μέτρα πυροπροστασίας. Ήταν ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ εδώ και μας είπε ότι δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα τα κτίρια. Και θα ξεκινήσουμε. Όχι, δεν γίνεται έτσι, κύριε Θεοδωρό. Δεν γίνεται έτσι, κύριε Θεοδωρό. Όποιον άστιθε υπό πρόεδρος της κυβέρνησης είναι. Ξέρετε πώς γίνεται. Υπάρχει πρωτοβάθμιος, δευτεροβάθμιος και τριτοβάθμιος αντισεισμικός έλεγχος. Και αυτή τη στιγμή δίνουν μόνο 20.000 τα τελευταία χρόνια από το Φιλόδημο για να γίνει έλεγχος διαγυμνού οφθαλμού. Και ζητάνε και τους εκπαιδευτικούς να τον κάνουν. Αυτή είναι η κατάσταση. 162.000 για μέτρα πυροπροστασίας. Ούτε δρόμους έχουμε, τα χόρτα άκοπα, ούτε αντιπυρικές ζώνες, η πυροσβεστική χωρίς προσωπικό. Πώς θα σβήσει τη φωτιά δηλαδή. Για αυτά τα ζητήματα και για τις ευθύνες που έχουν οι κυβερνήσεις και η τοπική διοίκηση, κανείς δεν ανοίγει τα θέματα. Ακούσατε να μιλήσει για αυτά ο κ. Παπαπέτρος? Δεν μίλησε. Μάλιστα. Είναι λοιπόν μια σειρά ζητήματα τα οποία, προσέξτε, δεν είναι το θέμα να μπουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί τα βάλαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρέπει όλα αυτά να γίνουν αιτήματα διεκδίκησης από τους φορείς, από τα σωματεία, από το βολιώτικο λαό, μαχητικά να απαιτήσει την υπεράσπιση των δικαιωμάτων, την υπεράσπιση της ζωής του, την προστασία της ζωής του. Να μην έχουμε τέμπη, γιατί έχουμε τέμπη. Πέφτουν σοφάδες στα κεφάλια των παιδιών. Πέφτουν σοφάδες στα κεφάλια των παιδιών. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα. Κινδυνεύει η ζωή, και εδώ θα έχει και ο ριζοσπάστης την Κυριακή που έρχεται τις προτάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος για την πυροπροστασία, και να πάρει ο κόσμος να διαβάσει. Είμαστε πίσω από αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή τα θεωρούν, όπως λέμε, κόστος και θεωρούν όφελος τα χρήματα τα οποία δίνουν. Και η Σοβιετία είχε φωτιές. Απόστολε, και η Σοβιετία είχε φωτιές. Ποια Σοβιετία? Είχε και η Σοβιετία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε. Είναι σοβαρά τα ζητήματα. Να έχουμε περισσότερο χρόνο να πούμε και πιο συγκεκριμένα πράγματα, πιο πολλά παραδείγματα για να καταλάβει ο κόσμος αυτό για το οποίο το ζητάμε, να βγει στο προσκήνιο, να διεκδικήσει, να αγωνιστεί, να υπερασπίσει τη ζωή του και τα δικαιώματά του.